Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουμε 558 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε ακόμα 62 νεκρούς. Συνολικά από την αρχή της πανδημίας 3.687 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ 639 κρούσματα. Και έχω μερικές απορίες, τις οποίες θέλω να μοιραστούμε. Είμαι όλος αυτιά. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που όλοι αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα είναι εδώ και είναι σοβαρό και είναι μεγάλο, ότι έχει διάρκεια, ότι έχει βάθος. Είμαστε σε μια κατάσταση που όχι μόνο στο μικρό χωριό μας, στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως φτάσαμε να μετράμε 12.000 θανάτους καθημερινά. Έχουμε 700.000 διαγνώσεις θετικές κάθε μέρα στο παγκόσμιο χωριό που λέγεται πλανήτης. Στη Γερμανία γίνεται χαμός, στην Κύπρο επίσης. Έχουμε 300.000 πλέον νεκρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ξαναφουντώνει το πράγμα. Εδώ, εμείς, εδώ στη δική μας την εκπομπή, 10 μέρες τώρα βγάζουμε και από έναν επιστήμονα ο οποίος τονίζει, υπογραμμίζει, σημειώνει με έμφαση ότι είναι απολύτως αναγκαία η επιδημιολογική επιτήρηση. Και θέλω να ρωτήσω αν σε αυτές τις συνθήκες είναι λογικό να βγάζει τη μία μέρα ο ΕΟΔΗ χτες ότι έχει κάνει 9.432 τεστ, 9.432, σήμερα ότι έχει κάνει 7.178. Όταν την Παρασκευή είχε κάνει 15.683 και όταν ο κύριος Κοντοζαμάνης ανακοίνωνε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε και 30 και 40.000 τεστ. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Θα την απαντήσω αμέσως. Την ώρα της επιδημιολογικής επιτήρησης ως αναγκαιότητα, αυτό είναι λογικόν? Σου απαντώ και κάνω αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Ηλίας Μόσχιαλος. Σε παραπέμπω κι εγώ, επειδή δεν έχω άλλο επιχείρημα, στον κύριο Τάκη Τσουκαλά. Πού να ξέρω, η επιστήμη ξέρει. Η επιστήμη λοιπόν να σας απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα. Όταν έχουμε 9.000 ελέγχους και μας προκύπτουν 693 κρούσματα, αυτό με βάση τα όσα μας έμαθε η επιστήμη να μετράμε τη θετικότητα σημαίνει μια θετικότητα 7,4%. Αυτό σημαίνει. Όταν έχεις τεστ όπως σήμερα 7.178 και έχεις 639 κρούσματα, η θετικότητα είναι 9%. Για την ακρίβεια 8,9%. Με βάση αυτό, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του 4% που θεωρείται ένας ασφαλής όρος θετικότητας, είναι δυνατόν στο χωριό που λέγεται Ελλάδα πρώτη είδηση, και ρωτάω και με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, 30 χρόνια δημοσιογράφος, πρώτη είδηση στο σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ότι αύριο ανοίγουν τα νυχάδικα? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι το Νοέμβρη σε αυτή τη χώρα, όταν ξεκίνησαν τα lockdown, μέσα σε αυτό το μήνα είχαμε 1.780 νεκρούς. Σήμερα έχουμε 14 Δεκέμβρη και ο συνολικός αριθμός των θανάτων μέσα σε αυτές τις 14 μέρες είναι 1.281. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Σωστό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι, ξαναλέω, λένε όλοι οι επιστήμονες σε όλη τη γη, στην Ελλάδα μη εξαιρουμένης, ότι απαιτείται μαζικό τεστ, μαζικά τεστ, μαζικός έλεγχος, αναλυτική επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό το οποίο γίνεται, να παίζουμε, ρωτάω, επικοινωνιακά με τον αριθμό των κρουσμάτων, βοηθάει σε τίποτα? Το εξής λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι στο μεγάλο μας σύμπαν, στο ατελεύτητο και άπειρο, υπάρχει τώρα ένας εξωγήινος και μας παρακολουθεί. Α, καλά. Κοιτάει λοιπόν αυτός τον πλανήτη Γη και βλέπει σήμερα και βλέπει, λοιπόν, τι πανικός έγινε χωρίς το Gmail. Και βλέπει λοιπόν αυτός ο ανθρωπάκος, συγγνώμη, ο εξωγήινακος. Ούτε εφεδρικό σχέδιο δεν έχουμε λειτουργία του πλανήτη. Συνεχίστε. Βλέπει λοιπόν αυτός τώρα
Βλέπει λοιπόν αυτό το στρογγυλό πράγμα, το οποίο έχει ελλειπτική τροχιά, γιατί είναι και στραβός ο άξονας. Ναι. Και βλέπει λοιπόν αυτοί εκεί κάτω να αποδεκατίζονται. Πάμε στα 2 εκατομμύρια νεκρούς. Πάμε στα 70 εκατομμύρια κρούσματα. Τους βλέπει λοιπόν αυτούς εκεί κάτω να αποδεκατίζονται. Και τι βλέπει ταυτόχρονα? Βλέπει τους Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Ρώσους για το ποιος έχει το καλύτερο εμβόλιο. Ναι. Βλέπει τους Ρώσους να τσακώνονται με τους Κινέζους ποιος έχει το καλύτερο εμβόλιο. Βλέπει τις εταιρείες, οι οποίες είναι η μία του ενός και η άλλη του αλουνού, να λένε εγώ θα σας σώσω. Είχαμε ένα λαχαιοπόλη στη Νέα Ιωνία που μας έλεγε 40 χρόνια εγώ θα σε σώσω. Λοιπόν, και βλέπει λοιπόν τις εταιρείες να τσακώνονται. Μόνο για παίχτες. Και ρωτάει λέει, τον άλλο εξωγηινάκο δίπλα του. Καλά ρε, αυτοί εκεί κάτω αποδεκατίζονται. Αντί να κάτσουν μαζί γύρω από ένα τραπέζι, ναι, και να πούνε εγώ έχω αυτή την τεχνολογία, έχω αυτή τη γνώση, εσύ ποια έχεις, να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους. Έχεις καταλάβει σε ποιο θεό πιστεύουν? Επειδή λοιπόν ο εξωγήινος έχει τεράστια τεχνολογία και μπορεί να βλέπει εδώ πέρα τι γίνεται, έχει και τεράστια γνώση. Και ξέρει σε ποιο θεό πιστεύουν. Ναι. Στο θεό Μαμονά πιστεύουν. Κάτι... αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά. Στο θεό Μαμονά. Τώρα, ναι, ο εξωγήινος, δεν αναφέρομαι στου ημιτού τον εξωγήινο. Τον άλλο, τον κανονικό. Αυτό, τώρα είναι 4 ετών, έχει μεγαλώσει αυτό. Έχω μνήμες. Έχει έχω πάει μνήμες. Στο σχολείο για αριστεία. Έχω μνήμες. Μιλώ για τον άλλο τον εξωγήινο. Κάνει τηλεκπαίδευση. Επειδή λοιπόν έχει κάνει focus, έρχεται και σε μια χώρα εδώ που λέγεται Ελλάδα. Και βλέπει λοιπόν στη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Τι να κάνουμε, να τα γεννήσουμε? Δεν μπορούμε να τα γεννήσουμε. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα βλέπει ότι μέσα σε αυτό το διάστημα, σε αυτή τη χρονιά της πανδημίας, που δεν μπορούν να γεννηθούν λεωφορεία, που αυτή την ώρα εάν μπει κανείς σε λεωφορείο για να πάει στη Δυτική Αθήνα, εκεί που γίνεται ο χαμός για να δουλέψει, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται σαρδελοειδών ακόμα εν μέσω lockdown. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν που δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία, μέσα λέει στο 2020, ναι, αγοράσαμε, πήραμε, προμηθευτήκαμε 1453 περιπολικά. 1453, ερώτηση θα κάνει ο εξωγήινος. Καλά ρε παιδιά, αυτοί ανάγκη είχανε 1453 περιπολικά ή είχανε καμιά 200-300 λεωφορεία? Και όταν τελειώσει αυτό το κακό θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, όπως βρέθηκε η ανθρωπότητα και μετά το δάγκιο πυρετό, όπως βρέθηκε και μετά την Ισπανική γρίπη, 50 εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν τότε, όπως βρέθηκε και μετά και το μαύρο θάνατο με την πανούκλα τον Μεσαίωνα. Το ερώτημα είναι πόσοι θα βρεθούμε. Το ερώτημα είναι να βρεθούμε όλοι μαζί. Και εγώ ξέρεις πιστεύω. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι για να βρεθούμε όλοι μαζί ή για να βρεθούμε οι περισσότεροι μαζί, πέρα από το διαπιστωτικό λόγο, ισχύει και η εξής παράμετρος. Τα 31 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διέθεσε η κυβέρνηση μέσα στο 2020, ακούτε τι σας λέω, μέσα στο 2020, επί πανδημίας, για 1453 περιπολικά, κάτι οι φίλοι μου που είναι λίγο τσιριμπίμ τσιριμπόμ τα λένε μπατσάδικα αυτά, ενώ δεν έχει πάρει μισό λεωφορείο, ενώ έκανε διαγγέλματα, ανακοινώσει ο πρωθυπουργός και έταζε λεωφορεία, εδώ δεν έχει πιτάξει ούτε μισό λεωφορείο. Αυτά τα 31 εκατομμύρια, με βάση εκείνους που γνωρίζουν τα οικονομικά της υγείας, είναι αρκετά για να δουλέψουν 300 μεθ επί ένα χρόνο. Ένας παράγοντας λοιπόν αυτός. Αυτός ο παράγοντας εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάποια βελτηρία, είναι προσανατολισμός. Μπατσάδικα θέλουν. Αλλά δεν θέλουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζονται οδηγούς. Και γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθάνε και ιδιαίτερα τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτό είναι προσανατολισμός. Δεν είναι απλή καλή μαλακία. Αβελτηρία. Ευήθεια, για να το πούμε στη, λόγα, στη γλώσσα της κομψότητας. Όπως επίσης, προσανατολισμός είναι να γίνεται η κουβέντα για τα εμβόλια με τον τρόπο που γίνεται, αλλά να έχει χαθεί η κουβέντα για τα φάρμακα. Όπως επίσης, προσανατολισμός είναι αντί να κάνουμε κουβέντα με όρους αιτήματος, ό,τι εμβόλιο υπάρχει να το φέρετε παιδιά, ό,τι εμβόλιο υπάρχει, ρώσικο, ρώσικο, κινέζικο, κινέζικο, νεφελίμ, νεφελίμ,
Και όχι να μου λένε ότι έχεις την ελεύθερη βούληση να κάνεις ό,τι θέλεις αρκεί να είναι αυτό που θα σου πούμε. Πού είναι η διαφάνεια η οποία θα χρειαζόταν σε όλη αυτή την ιστορία? Προσανατολισμός είναι επίσης όλος αυτός ο εμπεγμός με το click away, που πρέπει να είσαι μεγάλος. Το λένε οι ίδιοι έμποροι, δεν το λέω εγώ. Αυτός ο εμπεγμός, ο θάνατος του εμποράκου με όρους, να ανοίξουμε και τι ωραία που είναι. Και ξαναλέω, την ώρα που μετράμε άλλους 62 νεκρούς, που έγινε μικρός ο αριθμός τώρα, χάνεις 60 ανθρώπους, έγινε μικρός ο αριθμός, κουβεντιάζουμε για τα νύχια, για τα νυχάδικα. Δεν λέω, είναι μεγάλη υπόθεση, τα νύχια. Αλλά, ξέρεις και τι, ή να βγαίνει ο άλλος σήμερα, για μιας και είπες για τις εκκλησίες, ναι, και να λέει ο Μητροπολίτης Κυθύρων, εμείς θα τις λειτουργήσουμε, λέει, και ας έρθουν να μας πιάσουν. Ή είχε βγει ο άλλος εχθές, ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών, και να λέει, η πανδημία, λέει, δεν υπάρχει, λέει, είναι ένα πρόσχημα για να μην κοινωνούμε.